κυρία Κατερίνα, περνώντας έξω από το κατάστημά σας, είδα μαζί με το μενού, μαζί με τη μαγειρίτσα, μαζί με τα πασχαλινά αυγά, μαζί με το αρνί, το ψητό, τις πατάτες, το καθιερωμένο παραδοσιακό μενού, είδα κάτω-κάτω και αισθάνθηκα κάπως καλή λευτεριά στην πατρίδα. Γιατί το είπες αυτό, γιατί το γράψατε αυτό, τι εννοείς, τι θέλεις να πεις, ποιο είναι το μήνυμα που θες να δώσεις στον κόσμο που περνάει? Είμαι πάρα πολύ αγανακτισμένη με αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Ανοίγω την τηλεόραση και παρακολουθώ την ανεργία, τη φτώχεια, τα παιδιά στα σχολεία που πεινάνε, τους γέρους, τις λαϊκές, τις συντάξεις που έχουν κόψει, ναι, από τις λαϊκές περιμένουν πότε να κλείσει η λαϊκή για να πάρουν ένα μήλο σάπιο ή ένα πορτοκάλι, τις συντάξεις που έχουν κόψει. Παίρνω τηλέφωνο κάτω στην Ελλάδα, στη μητέρα μου, της έχουν κόψει συντάξεις, η οποία προσπαθεί να βοηθήσει τον αδερφό που είναι άνεργος και έχει ανάπηρο παιδί. Τους συγγενείς μας στη Κεφαλονιά, οι οποίοι άρχισαν και φυτεύουν πατάτες, κρεμμύδια, όπως ήταν πριν στην κατοχή. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά με πολλά πτυχία να έρχονται να ζητάνε δουλειές, πιατάδες. Γαρσόνια. Ναι. Πνίγεσαι δηλαδή? Πνίγουμε, έχω αγανακτήσει πλέον. Έχω αγανακτήσει με αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι είμαστε στην τουρκοκρατία. Και γι' αυτό έγραψα αυτό το πράγμα, γιατί εδώ στην Αστόρια υπάρχει πάρα πολύ ελληνισμός. Παλιά χαιρόμαστε που λέγαμε ότι είμαστε Έλληνες και που σηκώνουμε από υπερηφάνεια για τον πολιτισμό μας, για την πατρίδα μας, τον τουρισμό μας. Τώρα σκύβουμε τα κεφάλια μας, γιατί μας λένε ότι είμαστε φτωχοί, ότι έχουμε φάει τα λεφτά που μας έχουν δώσει για επιδότηση και πολλά άλλα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις καταρχήν στους πολιτικούς? Είσαι μια Ελληνίδα πολίτης η οποία έχει τα δικαιώματά σου. Σε λίγες ημέρες έχουμε εκλογές στην Ελλάδα. Τι θέλεις να πεις? Μπορεί και να κατέβεις να ψηφίσεις. Με αφορμή αυτή την ευκαιρία που έχεις να μιλήσεις σε περισσότερο κόσμο, τι θέλεις να τους πεις σε όλους τους πολιτικούς, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή του οποιοδήποτε κόμματος? Γιατί αυτό που πέρασε στο σύνθημα «Καλή λευτεριά στην πατρίδα» και θα το δουν χιλιάδες άνθρωποι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Λες ότι ζούμε σε κατοχή, λες ότι είμαστε χειρότερα από την τουρκοκρατία. Ναι. Τι θέλεις να πεις στους Έλληνες πολιτικούς? Ετοιμάζονται πάλι, τάζουνε, λένε στον κόσμο πολλά, απ' τη μια δεν έχουμε να φάμε και απ' την άλλη αρχίζουν και τάζουνε. Τι θέλεις να τους πεις εσύ? Αυτά τα χρήματα που είναι να χαλάσουν και τις εκλογές, να πάνε να τα δώσουν στα ανήπορα παιδιά, στους γέρους, στους ηλικιωμένους, τέλος πάντων εκεί που χρειάζεται βοήθεια. Τι τις θέλουν σε εκλογές, αφού η Ελλάδα θα είναι στην ίδια κατάσταση? Η Ελλάδα, όπως λέει και η παροιμία, τρώει τα παιδιά της και αναγκάζονται να φύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Όσοι είναι ανήπαντροι, προσπαθούν να βρουν με κάθε μέσο για να σταθεροποιηθούν εδώ στην Αμερική. Έρχονται και οι ηλικιωμένοι για να δουλέψουν. Ηλικιωμένοι. Ηλικιωμένοι, ναι, με σύνταξη, οι οποίοι έχουν πάρει κάποιο δάνειο για να κάνουν ένα σπίτι και έρχονται εδώ και δουλεύουν για να στέλνουν τα χρήματα κάτω για να πληρώνουν το δάνειο. Όλα αυτά τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο. Εσείς, να πούμε για τον κόσμο που μας ακούει, εσείς διατηρείτε δύο καταστήματα, diner, φαγητάδικα, 24 ώρες. Και έτσι έχετε μια εμπειρία, διατηρείτε ένα στην Αστόρια και ένα στο κέντρο του Μανχάταν. Αποσχολούμαι και στα δύο μαγαζιά περίπου 70 άτομα. Εκτός επιτοπλίστων έρχεστε σε επικοινωνία με πολύ κόσμο? Ναι, ναι, με πάρα πολλοί κόσμος. Και έρχονται άνθρωποι με πτυχία. Με πτυχία. Και λυπάμαι, ντρέπομαι να του πω τι να του πω, να μου πλύνει τα πιάτα. Γι' αυτό τον άνθρωπο που κάθισε τόσα χρόνια στο θρανείο, που στερήθηκαν οι γονείς του για να το σπουδάσουν.
έχω λίγο φιλότιμο. Τώρα, αν είχαμε και πολιτική μας φιλότιμο, η Ελλάδα θα ήταν καλύτερη. Τα ήταν. Δυστυχώς όμως, αυτοί που είναι επάνω που και κυβερνούν την Ελλάδα πρέπει να φύγουν. Όλοι τους. Και να έρθει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μην κοιτάζει την καρέκλα και την τσέπη του, αλλά να κοιτάζει την καρδιά του τι πρέπει να κάνει για αυτή τη χώρα. Εγώ είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Τα παιδιά μου τα πήγα 11 χρονών κάτω στην Ελλάδα για να γίνουν Έλληνες. Και είναι υπερήφανη που είναι Έλληνες. Δυστυχώς μας έδιωξε και εμάς η πατρίδα μας και γυρίσαμε πίσω, δουλέψαμε σκληρά και αποκτήσαμε αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα. Ξανά από την αρχή δηλαδή. Και η κόρη μου τελείωσε βιοχημικός, ο γιος μου έχει αυτή την Diner και την άλλη και αρχίσαμε πάλι από την αρχή, από το 2000. Γιατί δεν σας βοήθησε ο νόμος με την εφορία. Όχι, με τίποτα. Δυσαρεστημένοι, είμαστε με την Ελλάδα και έχουμε αφήσει και αρκετή περιουσία στην Ελλάδα και στην Κεφαλονιά που καταγόμαστε από εκεί. Αλλά δυστυχώς βλέπω το χαράτσι που βάζουν, γιατί δουλέψαμε σκληρά για να πάρουμε αυτά τα σπίτια, τα οικόπεδα. Δεν μας τα χάρισε κανένας, ούτε καθίσαμε να πάρουμε δάνεια. Με τα χέρια μας, με τη δουλειά μας, με τη σκληρή δουλειά, τα αποκτήσαμε αυτά. Κυρία Κατερίνα, στους πολιτικούς είπες αυτό που ήθελες να πεις. Στον κόσμο, στους που είναι σαν και εσένα, που είναι άνθρωποι οι οποίοι από τη μια νύχτα στην άλλη βρέθηκαν χωρίς το σπίτι τους, βρέθηκαν χωρίς την περιουσία τους, βρέθηκαν χωρίς μισθό. Τι έχεις να τους πεις, τι θέλεις να τους πεις. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω κάτι. Τους αρέσεις πολιτικούς, τους ανθρώπους που κάνουν τις οικογένειές τους και είναι έξω και κοιμώνται και τρώνε από τα σκουπίδια, ή τους άρεσε το τελευταίο επεισόδιο στο Σύνταγμα που αυτοκτόνησε ο άνθρωπος. Θέλω να μου απαντήσουν οι πολιτικοί μας. Διότι δεν νομίζω. Αν είχαν ένα φιλότιμο επάνω τους, θα ήταν και πολύ διαφορετικοί, δεν ήταν άνθρωποι. Τι λέω στον κόσμο, να ξεσηκωθούνε. Να ξεσηκωθούνε ο κόσμος και να πάρουν στα χέρια τους την Ελλάδα, να διώξουν όλους τους αλλοδαπούς έξω και να πάρουν Έλληνες στις εργασίες. Να πάνε τα παιδιά μας που είναι σπουδασμένα στα πανεπιστήμια, που έχουμε πάρα πολύ καλούς. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Για μένα αυτό θέλω να κάνω. Όπως έκανε τότε με την επανάσταση που κάνουν και οι Πουπουλίνα και όλοι αυτοί που τους γιορτάζουμε. Και πάλι το ίδιο, να ξεσηκωθούμε. Εσύ θα κατέβεις στην Ελλάδα αν ναι, γίνει κάτι. Ναι, ναι, να ψηφίσω, όχι ποτέ. Αλλά να ψηφίσω. Αν συμβεί κάτι. Εάν συμβεί κάτι, ναι. Και εγώ και τα παιδιά μου και ο άντρας. Μάλιστα. Σήμερα είναι μεγάλη Πέμπτη βράδυ. Έχουμε στον Ελληνισμό να απελευθερωθεί από αυτά τα δεσμά. Εννοείς τα δεσμά των δανείων. Των δανείων. Δυστυχώς να έχουν υγεία, τι υγεία να έχουν οι άνθρωποι με αυτή την ανεργία που έχουμε. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο για τους Έλληνες και για αυτό το ωραίο μέρος η Ελλάδα. Που αυτό μόνο εμείς μπορούμε να το ξέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κυρία Κατερίνα. Σε βλέπω και... Γιατί συγκινείσαι. Γιατί αγαπάω την Ελλάδα πάρα πολύ. Και λυπάμαι για την κατάδια της. Γι' αυτό. Στυχώς. Με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Και βοηθάμε τους Έλληνες ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ό,τι μπορούμε. Αλλά πόσο θα τραβήξεις, πόσο θα αντέξουν, πόσο. Αν δεν ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα. Όχι 500.000 άτομα από πολιτικά κόμματα και από κόμματα. Όλη η Ελλάδα πρέπει να ξεσηκωθεί. Να διώξει όλους αυτούς που είναι... Όλους αυτούς. Και να βάλουν έναν άνθρωπο που θα μπορέσει να διοικήσει την Ελλάδα με την καρδιά. Και όχι όποιος πιάσει την καρέκλα. Γιατί όλοι φάγανε.
δώσανε για να πάρουν ψήφους και αυτοί φάγανε. Και το αποτέλεσμα σαν να διάβασα για τον κύριο Άκη Τσοχατζό. Α, ναι, τον προφυλακίσανε σήμερα. Αλίμονο. Σιγά μην βάλουνε μέσα τον κύριο Άκη. Κανένα. Ας βάλουνε κάποιον να χαρεί ο κόσμος. Να δικαιωθεί δηλαδή. Να δικαιωθούν. Αυτό θέλω. Να είσαι καλά κύριε Κατερίνη, σε ευχαριστώ και ελπίζω πολύ. Το μήνυμα που μεταφέρει στον κόσμο. Καλό Πάσχα, μακάρι. Και καλή ελευθερία. Ευχαριστώ.